Φως στα αίτια της συντριβής του ρωσικού Ιλιούσιφ, με 76 επιβαίνοντες αναμένεται να δώσουν τα δύο μαύρα κουτιά που βρέθηκαν στο έδαφος του Μπέλγκοροντ. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται τόσο για την πτώση του αεροσκάφους, όσο και για το εάν σε αυτό επέβαιναν 65 Ουκρανοί εγμάλωτοι. Ο Λαυρόφ ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени. И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности. Τη διεξαγωγή έρευνας αξίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν είχε ενημερώσει την Ουκρανία για την ανταλλαγή εγμαλώτων, αν και η Μόσχα υποστηρίζει ότι είχε ειδοποιηθεί 15 λεπτά νωρίτερα. Наша держава будет наполягать на международном расследовании. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που έκαναν χρήση αμερικανικών και γερμανικών πυράβλων. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Μεγάλης Βρετανίας για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Η Βρετανία πρέπει να είναι έτοιμη να σχηματίσει έναν στρατό πολιτών δεκάδων χιλιάδων σε περίπτωση πολέμου με χώρες όπως η Ρωσία. Την ίδια στιγμή, Μόσχα και Κίεβο εντείνουν τα στρατιωτικά τους πλήγματα. Πύραυλος χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στην Οδυσσό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος. Παράλληλα, ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν δηληστήριο πετρελαίου που διαχειρίζεται η Ρόσνεφτ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.